Καλησπέρα καλλιτέχνες, είμαι ο Κέτζι από τη Last Resort Gaming και με αφορμή το Capture Card το οποίο μας έστειλε η Evermedia για να καταγράφουμε τα παιχνίδια της ομάδας μας, αποφάσισα να το δοκιμάσω το συγκεκριμένο Capture Card και να κάνω ένα μικρό tutorial σχετικά με το Pro Evolution 15 και πιο συγκεκριμένα το Mode My Club. Ένα tutorial στο οποίο θα εξηγήσω έναν σχετικά εύκολο τρόπο για να βγάζετε game points, να φαρμάρετε game points ή τα λεγόμενα GP. Για να το πετύχετε αυτό πρέπει να κάνετε το εξής. Φτιάχνετε μια δεύτερη ομάδα η οποία απαρτίζεται από παίχτες με χαμηλό overall. Δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει αν αυτούς τους παίχτες θα τους ανανεώσετε ή όχι, γιατί δεν θέλουμε να τους ανανεώσουμε, θέλουμε να παίξουμε τα 10 παιχνίδια με αυτούς και μετά να τους πουλήσουμε. Το σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι δεν θα παίζετε εσείς οι ίδιοι, αλλά θα κάνετε simulation mode. Τι πρέπει να κάνετε τώρα? Γεμίζετε την ομάδα λοιπόν με παίχτες οι οποίοι έχουν χαμηλό overall. Παίζετε 10 παιχνίδια με αυτούς τους παίχτες και μόλις τελειώσουν αυτά τα 10 παιχνίδια, τους πουλάτε όλους. Με αυτόν τον τρόπο, αν έχετε κάνει 10 ήττες, η κάθε ήττα σας δίνει 700 με 800 coins, points. Αυτό μας κάνει λοιπόν στα 10 παιχνίδια περίπου 8.000 points. Πουλώντας τα 11 σαπάκια που έχετε σε αυτή την ομάδα, παίρνετε 250 points περίπου για το καθένα, άρα αυτό μας κάνει άλλα 2.750 points. Προσθέτετε αυτά στα προηγούμενα 8.000 που βγάλατε, έχουμε λίγο πάνω από 10.000 points στα 10 παιχνίδια με αυτή τη διαδικασία. Εάν ο manager είναι κάποιος ο οποίος τον χρησιμοποιείτε έτσι και αλλιώς, με την κανονική σας ομάδα, τότε αυτόν τον ανανεώνετε, προφανώς δεν τον πουλάτε. Επίσης, αν αυτός ο manager δεν έχει πολύ καλή χημεία με τους παίχτες σας, της κανονικής σας ομάδας, βάζετε σαν αναπληρωματικούς σε αυτή την ομάδα τους καλούς σας παίχτες της πρώτης σας ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, για κάθε παιχνίδι που παίζετε σε εξομοίωση, σε simulation, μετά από κάθε match ουσιαστικά, οι παίχτες της καλής σας ομάδας ανεβάζουν το chemistry τους με τον συγκεκριμένο προπονητή, με τον συγκεκριμένο manager. Επαναλαμβάνετε λοιπόν τη διαδικασία ξανά και ξανά, ούτως ή άλλως παίρνετε έναν free agent για κάθε παιχνίδι που παίζετε, άρα στα 10 παιχνίδια που έχετε παίξει με την ομάδα με τα σαπάκια έχετε μαζέψει άλλους 10 free agent, ανοίγετε και τους 10 free agent, τους προσθέτετε ό,τι και αν σας έχει βγει, τους προσθέτετε στην ομάδα με τα σαπάκια, μπορείτε να ονομάσετε και έτσι κιόλας αυτήν την ομάδα, τα σαπάκια. Οπότε, τους βάζετε μέσα στην ομάδα με τα σαπάκια, ξανακάνετε τη διαδικασία για 10 παιχνίδια και ούτω καθεξής. Αν τώρα η ομάδα αυτή, η σαπακοομάδα, αν είναι και λίγο ορθολογική και έχει για επιθετικούς πραγματικά επιθετικούς και έχει για αμυντικούς πραγματικά αμυντικούς, μπορεί και να κερδίσετε κάποια παιχνίδια και άμα κερδίσετε αυτά τα κάποια match, σε αυτή την περίπτωση μαζεύετε ακόμα περισσότερους πόντους. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτά από μένα, ήταν ένα μικρό tutorial το οποίο δεν ξέρω αν έχει πια χρησιμότητα. Ελπίζω πραγματικά να βοήθησε κάποιους. Όπως και να έχει, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.